Με 440 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από την κατάργηση της 13ης σύνταξης και την αντικατάστασή της από μια συμπληρωματική χρηματοδότηση του κοινωνικού προϋπολογισμού, χρηματοδοτούνται για το 2020 αυξήσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων, όπως αποκαλύπτει η αναλογιστική μελέτη του νέου ασφαλιστικού. Λόγω μάλιστα της κατάργησης 13ης σύνταξης μειώνεται το 2020 η μέση ετήσια σύνταξη, λέει το μέσο ετήσιο εισόδημα των συνταξιούχων και παραμένει σταθερά μειωμένο σε σύγκριση με το σημερινό καθεστώς μέχρι και το 2035. Αντίθετη πορεία ακολουθεί για τα ίδια έτη η μέση μηνιαία σύνταξη. Από το κονδύλι που αντικαθιστά την καταργημένη 13η σύνταξη απομένουν 550 εκατομμύρια ευρώ για να διανεμηθούν φέτος σε δαπάνες πρόνοιας, κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. Πρόκειται για δαπάνες υφής των οποίων δεν είναι από τον νόμο προσδιορισμένη, ενώ σύμφωνα και με την αναλογιστική μελέτη που συνοδεύει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, τα κονδύλια για τις δαπάνες αυτές στερεύουν πλήρως από το 2040 και μετά, όταν η δαπάνη για τις αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές διωγγώνεται σταδιακά και σημαντικά.